Κοιτάξτε, για το νομοσχέδιο νομίζω ότι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια. Ως κατακλείδα να πω το εξής. Ότι αυτό το νομοσχέδιο προφανώς έρχεται για να θωρακίσει το αστικό επιτελικό κράτος, κάνει αντιδραστικούς εξυγχρονισμούς απαραίτητους προκειμένου ο δημόσιος τομέας και η δημόσια διοίκηση να υπηρετήσουν απαρέγκλιτα τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης, την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων στις νέες συνθήκες. Και πάνω σε αυτό υπάρχει σύμπνοια και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα άλλα είναι περιόνου σκιάς. Είτε για την ψήφο των αποδήμων που λειτουργεί από προσανατολιστικά και για να υφαρπάξει ψήφους, είτε με το θέμα του άρθρου 54 για τον ΑΣΕΠ, λες και δεν ξέραμε ποιος είναι ο ρόλος του ΑΣΕΠ και πάει λέγοντας. Δεύτερον, κύριε Υπουργέ, καταθέσαμε δύο τροπολογίες. Τις τροπολογίες εσείς τις είχετε κάνει επιστήμη. Και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Γιατί κυβερνήσαν και τα άλλα κόμματα, όχι μόνο εσείς. Το έχετε κάνει επιστήμη. Εγώ να σας πω, οι υπουργικές τροπολογίες, γιατί μας είπατε, ξέρετε, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, της αρμοδιότητάς σας. Έτσι, ό,τι αφορά τα εσπερινά σχολεία την τροπολογία. Οι υπουργικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είναι όλες αρμοδιότητάς σας. Είναι όλες αρμοδιότητάς σας. Κατά καιρούς οι βουλευτικές τροπολογίες των δικών σας βουλευτών, του δικού σας κόμματος, είναι όλες αρμοδιότητες του υπουργού που φέρνει το νομοσχέδιο. Θα μου πείτε, εγώ τι κάνω σαν υπουργός, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Με συγχωρείτε τώρα. Εντάξει, για να μην τρελαθούμε εδώ, υπήρχε κάλλιστα ο χρόνος να ενημερωθεί και υπουργός παιδείας και να έρθει εδώ να τοποθετηθεί. Είναι σοβαρό θέμα, είναι αδίκαιο αίτημα των παιδιών στα εσπερινά σχολεία. Όπως σας είναι γνωστό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, η άλλη τροπολογία, το περιεχόμενο της άλλης τροπολογίας που αφορά την νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Και εκεί πετάξατε την μπάλα στην κερκίδα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες, 500 χρόνια, κοσκινίζει. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κρινόμαστε όλοι. Και αυτοί που μας βλέπουν καταλαβαίνουν ακριβώς τι έρχεται να υπηρετήσετε κι εσείς. Τώρα, σε σχέση με ένα μόνο ζήτημα, σε σχέση με το άρθρο 56 του νομοσχεδίου, που αφορά την στελέχωση υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντιπλημματικής Πολιτικής. Είναι σε κινητοποίηση οι συμβασιούχοι των φυλακών. 250 εργαζόμενοι συμβασιούχοι ΔΕ με 8 μήνες συμβάσεις και το 1 τρίτο αυτών των ανθρώπων θα βρεθούν εκτός δουλειάς. Εκτός δουλειάς. Το άρθρο 56, αυτή η διάταξη λοιπόν δεν επιλύει το πρόβλημα που έχει προκύψει με την 6Κ του 2018. Είναι λοιπόν σε μια διαρκή ομοιρία αυτοί οι εργαζόμενοι. Εμείς λέμε ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μονιμοποιηθούν, γιατί υπάρχει ανάγκη να δουλέψουν στις φυλακές αυτοί οι άνθρωποι, λόγω των αυξημένων αναγκών. Τώρα, σε σχέση με τις υπουργικές τροπολογίες, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι απαράδεκτο το καθεστώς των υπουργικών τροπολογιών όπως κατατίθενται. Εκτός του ότι η κάθε μία από αυτές συνιστούν ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με την αρχή της καλής νομοθέτησης, βέβαια το κάνανε και προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν μας δίνεται εντωμεταξύ το δικαίωμα να εκφραστούμε δια της ψήφου ξεχωριστά για το κάθε άρθρο. Διότι σε μια τροπολογία, στην προκειμένη περίπτωση στις τροπολογίες που συζητάμε τις υπουργικές, υπάρχουν άρθρα που καταψηφίζουμε, άρθρα που είμαστε θετικοί και άρθρα που ψηφίζουμε παρόν. Για παράδειγμα, η υπουργική τροπολογία 834 γενικό και 74 ειδικό έχει 9 άρθρα. Στα 2 καταψηφίζουμε, στα 4 δηλώνουμε παρόν και στα 3 ψηφίζουμε θετικά. Η τροπολογία όμως ψηφίζεται ενιαία. Άντε βγάλε άκρη τώρα. Αυτό δεν είναι ομός εκβιασμός. Είναι ομός εκβιασμός. Ομός εκβιασμός. Και ξέρετε γιατί. Για παράδειγμα, ψηφίζουμε θετικά την διαγραφή των μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς σωτά.
ή για τα τραπεζοκαθίσματα ή για την υπεροριακή απασχόληση της δημοτικής αστυνομίας λόγω της πανδημίας. Παρόν ψηφίζουμε στις οφειλές επιχειρήσεων εκ μίσους δοκιμάτων προς ΣΟΤΑ, στη χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε τρίτεκνους. Καταψηφίζουμε όμως δύο πολύ σημαντικές αρνητικές για μας διατάξεις της τροπολογίας, όπως αυτή πρώτον της παράτασης σύστασης αναπτυξιακών οργανισμών που ανοίγουν δρόμο στην επιχειρηματική δραστηριότητα και δεύτερον αυτή της ανάθεσης υπηρεσιών ταφής και ανακομιδής νεκρών που οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση ενός επιπλέον τομέα των νεκροταφείων με πρόσημα την έλλειψη προσωπικού. Μας βάζετε λοιπόν το μαχαίρι στο λαιμό. Λοιπόν, στο σύνολό της αυτή την τροπολογία την καταψηφίζουμε. Να όμως που έχει μέσα και θετικά σημεία που θα θέλαμε να τα ψηφίσουμε, δεν λειτουργεί λοιπόν εκβιαστικά. Είναι η τροπολογία 837 κάθετος 77 που έχει τρία άρθρα. Για μας, στην προκειμένη περίπτωση, την καταψηφίζουμε βέβαια, αλλά έχει μέσα και κάποια που λέμε παρόν. Βαραίνει όμως το πρώτο άρθρο αναφορικά με το διορισμό του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που εμείς διαφωνούμε με αυτή την συγκεκριμένη διάταξη. Και τέλος η τροπολογία 838 και με γενικό 838 και ειδικό 78 έχει 7 άρθρα. Την καταψηφίζουμε και αυτήν. Διότι βαραίνουν επίσης δύο σημαντικά άρθρα. Ποια είναι αυτά τα άρθρα που βαραίνουν την άρνησή μας στη συγκεκριμένη τροπολογία? Είναι η μεταβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή των Δήμων, η ίδρυση συμμετοχής στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Και ξέρετε κύριε Βορύδη, είναι προκλητική η στάση σας. Γιατί το πρώτο άρθρο της προηγούμενης τροπολογίας αφορούσε την παράταση της χρονικής προθεσμίας για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Σε αυτή τη νέα τροπολογία έχουμε ανατροπή της προηγούμενης τροπολογίας, δηλαδή αυτής που έχετε φέρει σε αυτό το νομοσχέδιο, και η απόφαση για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς περνάει στην ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής. Μιλάμε τώρα για ένα απίστευτο αλαλούμ. Γιατί θέλετε να υπηρετήσετε συγκεκριμένες σκοπιμότητες και γιατί θέλετε να διευκολύνετε τους αναπτυξιακούς οργανισμούς στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το δεύτερο σημαντική διάταξη είναι ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, δυνατότητα επιλογής δηλαδή, με ηλεκτρονικό τρόπο. Πρόκειται για ένα θεσμό που υπηρετεί τη συνένεση και τον κοινωνικό εταιρεσμό. Δεν περπατούσε. Και θεωρείτε τώρα ότι με την ηλεκτρονική ψηφοφορία για το συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης θα καμφθούν ακόμα και οι όποιες αντιστάσεις, δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος και μπορεί εύκολα να προχωρήσει αυτό το μέτρο. Και τέλος για την τροπολογία 839 με γενικό και ειδικό 79 που έχει τρία άρθρα, ψηφίζουμε παρόν. Έχει όμως μία πολύ σημαντική διάταξη την οποία θα θέλαμε να την ψηφίσουμε και το τονίζω αυτό και αφορά θέματα, ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού εποχικής απασχόλησης. Θα θέλαμε, ειλικρινά μιλάμε, να το ψηφίσουμε αυτό το πράγμα και το λέω αυτό διότι πρέπει να κλείσετε συνάδελφοι και να κλείσω με αυτό. Πάση περιπτώσει, για να μην τρώγω περισσότερο το χρόνο, θεωρούμε ότι είναι προς όφελος των συμβασιούχων πυροσβεστών που αποτελούν πάγιο και διαχρονικό αίτημα και των συνδικαλιστικών οργάνων του πυροσβεστικού σώματος. Αλλά θα θέλαμε, προκειμένου η τροπολογία να έχει πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα, θα προτείναμε για παράδειγμα στην παράγραφο 3 να συμπεριληφθούν και οι εποχικοί πυροσβέστες που καθίστανται ανίκανοι για την μάχημο υπηρεσία εξαιτίας σοβαρών παθολογικών αιτιών. Στην παράγραφο 4 να συμπεριληφθεί ότι και για αυτή την περίπτωση δεν θα κολλείονται να συμμετέχουν σε μελλοντικό διαγωνισμό εάν έχουν εκλείψει τα προβλήματα υγείας. Στην παράγραφο 5 θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ότι θα προβλέπεται για τους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που καθίστανται ανίκανοι για εργασία με ολική αναπηρία μετά το σοβαρό τραυματισμό κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή από εκδήλωση παθολογικών νοσημάτων που δημιουργήθηκαν αποδεδειγμένα, να την χάνουν ισόβιας πλήρους συνταξιοδότησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δηλαδή θα μπορούσε να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή την ψηφίζουμε. Την τροπολογία όμως το σύνολό της δηλώνουμε παρόν, διότι έχει δύο άλλες σημαντικές διατάξεις που είμαστε κάθετα αντίθετοι. Ευχαριστώ.